από την αστυνομία, τιμωρούνται από τη δικαιοσύνη και μετά από λίγο καιρό είναι πάλι ελεύθεροι για τις εγκληματικές τους ενέργειες. Κύριε Παπαδάκη, Παπαδάκη, πραγματικά οι επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας είναι και μεγάλες και πολλές. Και πολλές φορές λόγω της επικαιρότητας που επικεντρώνεται σε άλλα ζητήματα δεν δίνεται η σημασία που θα έπρεπε σε όλες αυτές τις επιτυχίες. Κάθε μέρα, σχεδόν εμείς κάνουμε το λογαριασμό, κάθε μέρα υπάρχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες που αφορούν είτε τα ναρκωτικά, είτε το μεγάλο έγκλημα, είτε την καθημερινότητα, είτε όπως πρόσφατα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Δεν είναι πρόβλημα, το πρόβλημα δεν είναι ο νόμος Παρασκευόπουλου, το πρόβλημα είναι η εγκληματικότητα που έχει και η παραβατικότητα που έχει συσσωρευτεί για πάρα πολλά χρόνια. Βοήθησε και εντός εισαγωγικών βοήθησε και η οικονομική κρίση η οποία επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις την παραβατικότητα και εμείς αυτή τη στιγμή με πολύ συστηματικό τρόπο, με πολύ οργανωμένο τρόπο όπως καλά ξέρουμε και εγώ και οι αστυνομικές αρχές προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Κύριε Υπουργέ, όμως οι πολίτες λένε το εξής, ότι σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό είναι γεγονός και μέσα από το ρεπορτάζ και εμείς το έχουμε διαπιστώσει, πολλοί από αυτούς οι οποίοι συλλαμβάνονται, και μπράβο στην ελληνική αστυνομία, παρά τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν ενδεχομένως και να τις συζητήσουμε, λογοδοτούν στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και αυτοί οι άνθρωποι μετά από μικρό χρονικό διάστημα ξανά είναι έξω. Αυτό λέει ο κόσμος. Και συνεχίζουν να παρανομούν. Δεν είναι και ότι συνεχίζουν να παρανομούν. Καλά, παιδιά. Υπάρχει ένα ποσοστό αυτών που αποφυλακίζονται που ξαναπέφτει στην παραβατικότητα ή στην εγκληματικότητα. Όμως δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό και για λόγους ανθρωπισμού αλλά και για νομικούς λόγους που φυσικά καλύτερα μπορεί να εξηγήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν είναι σωστό να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι όλους τους ανθρώπους που αποφυλακίζονται και να τους θεωρούμε εν δυνάμει παραβατικούς. Πάντως, για να το κλείσουμε το θέμα, στο πρόσφατο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν διαπράξει αξιόπινες ανατριχιαστικές πράξεις συνέχισαν το έργο τους όταν αποφυλακίστηκαν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να το δείτε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι υπάνθρωποι οι οποίοι σιδέρωσαν μια γυναίκα 85 ετών για να τις πάρουν 20 ευρώ, κύριε Υπουργέ. Είναι υπάνθρωποι. Κύριε Παπαδάκη, θα έδινα και εγώ τον ίδιο χαρακτηρισμό και βλέπετε βέβαια ποια είναι η τύχη τους. Δυστυχώς, αφού βασάνισαν την άτυχη αυτή γυναίκα, η τύχη τους τώρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και φυσικά πιστεύουμε ότι ο νόμος θα είναι σκληρός απέναντί τους. Ακριβώς για τους λόγους, για τέτοιους λόγους είχα πάει πρόσφατα και στη Γεωργία όπου συζητήσαμε συνεργασίες για την αντιμετώπιση των γεωργιανών κακοποιών, παραβατικών που υπάρχουν στη χώρα μας. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία και με άλλες χώρες, σε συνεργασία με όλους τους φορείς εντός της χώρας μας για την αντιμετώπιση προβλημάτων ακόμη και σε περιοχές που δεν τολμούσε κανένας να ενεργήσει και που είχαν εγκαταληφθεί στην τύχη τους. Και νομίζω αυτό έχει γίνει αντιληπτό σε πάρα πολύ κόσμο παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες και ΜΜΕ και ορισμένων αντιπολιτευτικών κύκλων. Ξέρετε όμως από την άλλη πλευρά είναι, θα πούμε στα θέματα αυτά, να πούμε δύο πράγματα για την τρομοκρατία όμως και για την συγκεκριμένη σύλληψη. Να πούμε για μία ακόμα φορά ότι είναι μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, αναμφισβήτητα. Έχετε στοιχεία ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία πολύ σοβαρή υπόθεση, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Πράγματι η υπόθεση είναι σοβαρή, δημιούργησε ανησυχία και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Είδατε με πόσο επαγγελματικό, σχεδιασμένο, οργανωμένο τρόπο αντιμετωπίστηκε η περίπτωση αυτή. Δεν θέλω να μπω σε θέματα είτε επιχειρησιακά είτε σε θέματα που μπορεί, σε ζητήματα που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις περαιτέρω έρευνες. Οπότε για την περίπτωση αυτή, μια και είναι σε εξέλιξη έρευνες, δεν θα ήθελα να μπω σε... Θα το σεβαστούμε. Περιμένουμε την τελική διερεύνηση και θα υπάρξουν αποτελέσματα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι λένε ότι
υπάρχει μία ανοχή από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, όχι από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα το καταγγέλνουν και συνδικαλιστές, αλλά της πολιτικής ηγεσίας. Και σαφέστατα αναφέρονται και στο πρόσωπό σας, αλλά και συνολικά στην κυβέρνηση. Απέναντι σε ομάδες οι οποίες συστηματικά παραβαίνουν τον νόμο. Δεν αναφέρομαι μόνο στο Ρουβίκονα, αναφέρομαι στην κατάσταση στα Εξάρχεια, αναφέρομαι σε διάφορες ενέργειες, οι οποίες πολλές φορές λένε ότι έχουν και την προστασία της κυβέρνησης. Όπως για παράδειγμα με την υπόθεση του Ρουβίκονα όταν μπήκε μέσα στη Βουλή. Τι απαντάτε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό, σε αυτή ακριβώς την κατηγορία, ότι λείπει η πολιτική βούληση. Δηλαδή, με λίγα λόγια λένε ότι η αστυνομία θέλει, μπορεί, αλλά η πολιτική, η εξουσία, η σημερινή, δεν ανάβει το πράσινο φως για να έχουμε την τελική εξάρθρωση. Κύριε Παπαδάκη, αυτά τα κολπάκια θέλει η αστυνομία, δεν θέλει ο Υπουργός και τάχα μου υπάρχει διάσταση στην κατεύθυνση και στις απόψεις, είναι φτηνά κολπάκια. Οι συνδικαλιστές δεν είναι υπουργοί, δεν είναι αρχηγοί της αστυνομίας και καλό είναι να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να ασχοληθούν με τα θέματα της διαβίωσης του αστυνομικού προσωπικού, όπως φυσικά και εγώ δεν είμαι συνδικαλιστής. Και θα έπρεπε να οι αστυνομικοί ξέρουν να δουν ποια στάση κρατούσαν οι ίδιοι συνδικαλιστές σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Όμως αυτή η άποψη έχει μια μεγάλη διάσταση στην ουσία της, δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε τόσες μεγάλες επιτυχίες και συγχρόνως να έχουμε ανοχή. Ανοχή υπήρξε όταν έγιναν οι μεγάλες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων ναρκωτικών, της αλβανικής μαφίας των ναρκωτικών μέσα στα Εξάρχεια. Ανοχή υπήρξε προχθές με την αντιμετώπιση του περιστατικού της αντιμετώπισης τρομοκρατίας. Ανοχή υπήρξε στην περίπτωση Ρούπα. Ανοχή υπήρξε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Εκτός εάν θέλουμε μια άλλη φιλοσοφία μη ανοχής, τη φιλοσοφία εκείνη που είχε οδηγήσει επί προηγούμενων κυβερνήσεων στο να βρίσκεται η Αθήνα σε ένα μόνιμο σχεδόν καπνό δακρυγόνων, σε μια μόνιμη καταστολή, κάτω από τα βλέμματα και τις κάμερες προκειμένου να υπάρξει επικοινωνιακό όφελος και την επόμενη μέρα βέβαια η κατάσταση ήταν ίδια και χειρότερη. Όμως, κύριε Εμείς Υπουργέ, δεν δουλεύουμε έτσι. Όμως κύριε Υπουργέ, έχουμε την επίθεση σε ένα αστυνομικό τμήμα, στην ΠΕΦΚΙ. Έχουμε κάθε εβδομάδα τα επεισόδια στα Εξάρχεια. Και έρχονται και εξοικείων, θα μου επιτρέψετε να σας πω τα βέλη. Άκουσα τον κύριο Δημήτρη Καμένο, βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος καταλογίζει ευθύνες προσωπικά και σε εσάς. Είπε ο κύριος Καμένος ότι ο κύριος Τόσκας έχει και αυτός την ευθύνη του που δεν παίρνει την πολιτική απόφαση όπως την είχαν και όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί για να ξεκαθαρίσει το θέμα των Εξαρχείων. Είναι ευθεία η βολή προς εσάς από ένα βουλευτή που στηρίζει την κυβέρνηση, τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Το εξοικείον τα βέλη είναι ένα θέμα που εξετάζεται. Τώρα από εκεί και πέρα θα έπρεπε κάποιος να δει τα νούμερα, να δει τους αριθμούς πόσες επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα υπήρχαν επί εποχής κυρίου Δένδια και κυρίου Κικίλια. Ο κύριος Κικίλιας έμεινε τρεις μήνες, αλλά τέλος πάντων ο κύριος Δένδιας που μείνε δύο χρόνια. Πόσες επιθέσεις υπήρχαν επί εποχής προηγούμενης διακυβέρνησης και πόσες είναι τώρα. Πόσοι εμπρισμοί οχημάτων υπήρχαν τότε και πόσοι τώρα. Και αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στατιστικά αυτά στοιχεία για να τα δείξετε και να καταλάβει ο κόσμος πού είναι το ψέμα και πού είναι η αλήθεια. Με προπαγανδιστικά τέτοια τερτύπια δεν βλέπουμε την πραγματική κατάσταση και άρα δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα βήματά μας. Βέβαια, κάποιοι που έρχονται να μου δώσουν μαθήματα για το ενδιαφέρον μου για την ασφάλεια της χώρας, θα τους έλεγα ότι για την ασφάλεια αυτής της χώρας και την κυριαρχία αυτής της χώρας, εγώ έχω δουλέψει 35 χρόνια σε κρίσιμες περιοχές και σε κρίσιμες εποχές, και δεν ξέρω οι ίδιοι αν έχουν δουλέψει σε αντίστοιχη κατεύθυνση και το ίδιο χρονικό διάστημα. Η κριτική μπορεί να γίνεται, πρέπει να γίνεται, αλλά να γίνεται σε ρεαλιστική βάση, βλέποντας την κατάσταση την οποία έχουμε παραλάβει, μια και θα έπρεπε να θυμόμαστε πάντα ότι τα Εξάρχεια είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που έχει εξάρσεις και υφέσεις, αλλά δεν νομίζω να το έλυσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Όπως γιατί αν το είχε λύσει δεν θα το είχαμε τώρα.
Όπως δεν λύθηκε από τον ημερό σας, βέβαια, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ θα δεχτώ ότι πράγματι δεν το έλυσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά κάθε εβδομάδα έχουμε. Το πρόβλημα, δεν είναι έχουμε και γονότητα. Είναι μια περιοχή η οποία έχει, είναι σαν να την έχουμε, σαν ένα ξεχωριστό κράτος. Ναι, γιατί όταν μπορείς και πιάνεις τέτοιους μεγάλους εγκληματίες, γιατί αυτά τα άτομα, τους 150 πώς είναι, δεν μπορείς να τους πιάσεις. Ναι, αυτό αυτή η όρη ξεχωριστό κράτος ή δεν ξέρω τι άλλος όρος δίνεται, δεν θυμάμαι να δινόταν επί εποχής προηγούμενης κυβέρνησης, όπου όλα ήταν φυσιολογικά. Γινόταν μια επέλαση αστυνομικών δυνάμεων στην πλατεία των Εξαρχείων, κάτω από τις κάμερες, και την επομένη τα πράγματα ήταν ίδια και χειρότερα. Εδώ βλέπετε ότι οι αστυνομικές επιχειρήσεις δεν γίνονται κάτω από το φως των καμερών. Η τελευταία επιχείρηση για την αντιμετώπιση του τρομοκράτη γινόταν από τις 4 το πρωί μέχρι τις 11 και δεν είχε πάρει χαμπάρι κανένας δημοσιογράφος, και αυτό είναι καλό. Πλέον η αστυνομία δουλεύει συστηματικά και επαγγελματικά και δεν νομίζω τέτοιες καταστάσεις να βλέπατε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να επανέλθουμε στο θέμα της ανοχής. Εμέσως πλην σαφώς σας κατηγορούν όχι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένοι πολίτες. Έτσι, μην το γενικεύσω το θέμα. Για ανοχή απέναντι σε κάποιες ομάδες. Όπως για παράδειγμα το Ρουβίκονα. Και κάποιοι, για να μιλήσουμε ειλικρινά και ευθέως, μιλάνε και για συγγενή ιδεολογική σχέση. Τι απαντάτε πάνω σε αυτό? Γιατί όντως οι ενέργειες του Ρουβίκονα είναι ενέργειες οι οποίες έχουν προκαλέσει το κοινό αίσθημα. Και η τελευταία στον Ευαγγελισμό, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Ακόμα και σε εκείνη την περίπτωση της Βουλής. Κοιτάξτε, και στην περίπτωση του Ρουβίκονα και στην περίπτωση άλλων ομάδων οι οποίες κάνουν είτε ακτιβιστικές ενέργειες είτε παραβατικές ενέργειες, αν θέλετε, η δουλειά της αστυνομίας είναι να τους να κάνει προσαγωγές, να τους συλλαμβάνει και στη συνέχεια έρχεται η δουλειά της δικαιοσύνης, η οποία έχει επιληφθεί σε αρκετές περιπτώσεις και έχουν αντιμετωπιστεί αυτοί που έκαναν διάφορες παραβάσεις με τον τρόπο που έπρεπε. Φυσικά είμαστε αντίθετοι σε όλες, ακόμη και στους ακτιβισμούς που υπερβαίνουν κάποια όρια. Είμαστε αντίθετοι στις περιπτώσεις αυτοδικίας ή προσδιορισμού ανθρώπων, όπως στην περίπτωση του Ευαγγελισμού, και εκεί πρέπει να παίζει το ρόλο της η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί η αστυνομία να καλύπτει όλο το φάσμα της αντιμετώπισης των παραβάσεων και των εγκληματικών ενεργειών. Και ξέρετε κάτι, αυτή η παλιά αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας ότι η αριστερά είναι υπεύθυνη για την ανομία και την παραβατικότητα, μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Η αριστερά είναι ο κύριος αντίπαλος της βίας, γιατί ονειρεύεται ένα καλύτερο κόσμο με άλλους τρόπους και όχι με τους τρόπους αυτούς που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Ξαναλέω, θυμηθείτε ποια ήταν η κατάσταση της Αθήνας πριν μερικά χρόνια. Εκτός αν κάποιοι θέλουν να υπάρχει αυτή η κατάσταση αναταραχής με τα μόνιμα δακρυγόνα και τις μόνιμες διαδηλώσεις και τη μόνιμη βία μέσα στο κέντρο της Αθήνας, και τότε να τους ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να έρθει ποτέ επένδυση και ανάπτυξη με κλίμα αναταραχής? Εμείς προσπαθήσαμε και πετύχαμε ένα ήπιο κλίμα και τα υπόλοιπα στον οικονομικό τομέα έρχονται από μόνα τους. Έρχεται η επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ώρα του Πρωθυπουργού για το θέμα της ανομίας, της γενικευμένης, όπως χαρακτηρίζει στην ερώτησή του ο κύριος Μητσοτάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάνει αναφορά στο Ρουβίκονα, κάνει αναφορά στην ανοχή της ελληνικής αστυνομίας, δίνοντας όμως περισσότερο έμφαση στην έλλειψη πολιτικής βούλησης και μέτρων. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η χαμηλή εγκληματικότητα, ανεξάρτητα από τα στατιστικά στοιχεία τα οποία εσείς μπορεί να αναφέρετε, είναι εδώ. Και τα αποτέλεσματά της, κακά τα ψέματα, τα βλέπουμε, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι μόνο η περίπτωση, αυτή η ακραία περίπτωση με την 85χρονη που τη σιδέρωσαν. Έχουμε την περίπτωση της αυτοδικίας στον Άγιο Θανάσιο της Δράμας, όπου ένας άνθρωπος, κακός, και εμείς καταδικάζουμε την περίπτωση της αυτοδικίας, ουέ και αλίμονο αν ο καθένας πάρει ένα όπλο και τον νόμο στα χέρια του, για δεύτερη φορά δολοφόνησε τον επίδοξο ληστή και διαρρήχτη, έχοντας υποστεί όμως μέχρι τώρα 50 απόπειρες εναντίον της περιουσίας του. Εμείς λέμε,
και θέση και άποψη αυτής της εκπομπής. Όχι στην αυτοδικία. Ουέ και αλίμονο να πάρει ο καθένας ένα όπλο στο χέρι του. Αλλά ότι φοβάται ο Έλληνας πολίτης, φοβάται, κύριε Υπουργέ. Εκφράζεται αυτή τη στιγμή τη γενικότερη αντίληψη του Έλληνα πολίτη, γιατί εγώ θα αμφισβητήσω την αντίληψή σας. Ο Έλληνας πολίτης πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ζει σε πιο ήσυχο περιβάλλον παρά ποτέ. Όμως είναι καλό προπαγανδιστικό κόλπο. Ξέρετε, έχω σπουδάσει προπαγάνδα. Είναι καλό προπαγανδιστικό κόλπο το να πιάνεις μεμονωμένα περιστατικά και να τα αναδεικνύεις αμφισβητώντας έτσι και τα νούμερα και τις στατιστικές, που δεν είναι δικές μου στατιστικές, είναι στατιστικές της ελληνικής αστυνομίας, και να αμφισβητείς και τη γενικότερη αίσθηση του πολίτη. Έτσι, τι έρχεται ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας να πει? Δεν μας ενδιαφέρουν οι αριθμοί, δεν μας ενδιαφέρει το γενικότερο αίσθημα, μας ενδιαφέρει αυτό που λέμε και αυτό είναι. Αυτό είναι γνωστό κόλπο, αλλά θα έχει την ίδια τύχη με τα άλλα κολπάκια του εκλογές τώρα, του τα οικονομικά στοιχεία δεν βγαίνουν και του ότι καίγεται η Ελλάδα. Και ελάτε να δείτε τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες, τα στατιστικά στοιχεία για τις καμένες εκτάσεις εφέτος, και ελάτε πλέον να τα αμφισβητήσετε. Δεν αμφισβητώ ότι πυρκαγιές είχαμε πάντοτε. Αλλά το θέμα της χαμηλής εγκληματικότητας. Τους αριθμούς, εγώ λέω τους συγκεκριμένους, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Πάντοτε δεν λέει τίποτα. Οι αριθμοί λένε. Στο θέμα της χαμηλής εγκληματικότητας είναι γεγονός ότι αισθάνεται ανασφάλεια ο πολίτης, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να κινηθεί κάποιος ελεύθερα το βράδυ. Δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα το βράδυ χωρίς να είναι υποψιασμένος. Εγώ θα σας είπα ότι κάθε βράδυ πέφτει θύμα ληστείας ή διάρρηξη κάποιες επίθεσεις. Όχι, αλλά ότι ο κόσμος φοβάται είναι γνωστό, έτσι. Είναι... κοιμούνται στο σπίτι και κλειδώνονται. Δηλαδή δεν έχω ακούσει και κανένα σπίτι, γιατί σε μια κοινωνία. Οφείλεται στην κρίση. Οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν έρθει αρκετοί εδώ και επιδίδονται σε δραστηριότητες, φτιάχνοντας συμμορίες. Υπάρχει όμως. Ότι μπαίνουν μέσα και ξαναβγαίνουν έξω. Ναι, είναι πολλά τα μέτωπα. Αν θέλετε να με πείσετε ότι υπάρχουν πολλά μέτωπα και πολλά προβλήματα, θα σας πω ναι, υπάρχουν πολλά μέτωπα και πολλά προβλήματα, γιατί βρισκόμαστε στη φάση της εξόδου από μια πολύ μεγάλη κρίση. Αν θέλετε να με πείσετε εμένα και το όσους σας ακούνε αυτή τη στιγμή, ποντάροντας σε μια λογική και τακτική επηρεασμού, ότι φοβάται όλος ο κόσμος. Όχι, δεν σας είπα φοβάται. Δεν φοβάται όλος ο κόσμος. Το κλίμα της ανασφάλειας, σας λέω εγώ. Δεν υπάρχει κλίμα ανασφάλειας. Υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα που ποτέ δεν προβλήματα, θα τελειώσουν, δυστυχώς. Προβλήματα. Και που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Όμως το να δημιουργούμε ένα κλίμα ανησυχίας πέρα από τις πραγματικές του διαστάσεις δεν είναι σωστό. Ή το να αρχίζουμε το δελτίο ειδήσεων ότι σε μια ξένη χώρα έγιναν αυτή η φόνη ή αυτή η τρομοκρατική ενέργεια, πάλι δεν είναι σωστό. Θα πρέπει, κοιτάξτε ποια είναι η κατάσταση στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Κοιτάξτε όπου υπάρχουν πιο προηγμένοι μηχανισμοί, αν θέλετε. Και πιο σταθερές καταστάσεις. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Κοιτάξτε ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας. Το κλίμα της ανησυχίας αυτό ίσως το βλέπουν μερικά κανάλια και ίσως και εσείς, αλλά δεν το βλέπουν οι τουρίστες που έρχονται, δεν το βλέπει ο πρόεδρος της Γαλλίας που έκανε βόλτα στην Ερμού, δεν τον βλέπουν πολλοί άλλοι. Εντάξει, τώρα ήταν προστατευμένος από... Ήταν προστατευμένος από 500 άτομα, κύριε. Δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει την ίδια βόλτα αλλού, αλλά δεν θέλω να μπω σε θέματα άλλα. Αλλά ήταν προστατευμένος όμως. Η χώρα μας είναι πυλώνας και σταθερότητας και ασφάλειας, και αυτό έχει σχέση και με την εξωτερική πολιτική που ασκεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και ο Νίκος ο Κοντζιάς και η χώρα μας, και με τα θέματα, με τις προσπάθειες που γίνεται από την ελληνική αστυνομία. Πάντως, απομονώστε, κύριε Υπουργέ, απομονώστε το τι κάνει. Τι κάνουν τα κόμματα προκειμένου να χτυπήσουν την κυβέρνηση και πώς αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης. Εμείς δεν σας είπαμε ότι είναι τρομοκρατημένοι όλοι και δεν μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο, αλλά ότι υπάρχει αυτό το κλίμα και αυτή η ανησυχία ότι κάτι μπορεί να μου συμβεί. Και ξέρετε, αυτό οφείλεται σε κάποιους λόγους. Να σας πω κάποιους. Στην αλλαγή με τα αστυνομικά τμήματα. Είχαμε χτες ένα ρεπορτάζ από το Δήλεση και λέγανε ότι καταργήθηκε το αστυνομικό τμήμα στην περιοχή μας για να έρθει στην περιοχή μας. Ένα περιπολικό πρέπει να διανύσει μια απόσταση 10 χιλιόμετρων. 10 χιλιόμετρα από την ώρα που θα τον ειδοποιήσεις μέχρι να έρθει, ο ληστής έχει φτάσει εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Η κατάργηση της ομάδας Δέλτα, που ήταν αποτελεσματική η κίνησή της. Πολύ ωραία. Ερχόσαστε τώρα στα λόγια μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτον, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει αστυνομικό τμήμα κάθε 10 χιλιόμετρα σε όλη την επαρχία?
Εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, πρώτον θα θέλαμε ένα σύνολο αστυνομικών τεράστιο που δεν μπορούμε να το αντέξουμε και δεύτερον θα είχαμε τους περισσότερους αστυνομικούς από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιηθούν πουθενά στον κόσμο. Και εδώ θα συμφωνήσω, αλλά δεν θα έπρεπε να προηγηθεί. Πρέπει να είναι οργανωμένα και να έχουν κόσμο, όχι να είναι άδεια. Όσον αφορά τις ομάδες Δέλτα, οι ίδιοι εμπνευστές της την έχουν κατηγορήσει ότι δούλευε άναρχα και δούλευε με μη συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Προκαλούσε αναταραχή και δεν επέλυε προβλήματα. Τώρα βέβαια σας κατηγορούν ότι την καταργήσατε. Καταργήσαμε κάτι που δούλευε άναρχα. Σε συγκροτημένα κράτη, ξέρετε, δεν μπορεί το να υπάρχουν άναρχοι μηχανισμοί οι οποίοι δεν δουλεύουν κάτω από τις κατευθύνσεις του αρχηγού της αστυνομίας, του διοικητού της ΓΑΔΑ. Αυτό είναι θέμα οργάνωσης. Αυτό είναι θέμα οργάνωσης. Είναι θέμα οργάνωσης ακριβώς, αλλά η οργάνωση υπάρχει τώρα και όχι πριν που δούλευαν. Υπήρχαν οι αναρχικοί από την άλλη μεριά και ένα άλλο σώμα που δούλευε κατά το δοκούν από την άλλη. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για τις δημοκρατίες μας, για τα οργανωμένα κράτη. Μιλήσατε... Οι διοικητές της ομάδας αυτής είχαν αμφιβολίες για το λόγο ύπαρξής της. Διαβάστε συνεντεύξεις. Πριν όμως από την κατάργηση της ομάδας Δέλτα, πριν από την αλλαγή στα αστυνομικά τμήματα, δεν θα έπρεπε να είχαμε διασφαλίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς και ότι η αστυνομία θα μπορεί να επιληφθεί ενός συμβάντος? Και όχι, γιατί σας είπα, τώρα γνωρίζοντας και οι διαρρήκτες και οι ληστές, έτσι, λόγους, αυτό ότι μέχρι να έρθει ο αστυνόμος... Δεν ξέρω ποιος λέει... Οικονομικός συντάκτης, είναι και αυτός τα λέει όλα οικονομικά, κύριε Υπουργέ. Τα λέει όλα οικονομικά. Και εγώ θα ήταν λάθος να τα λέω όλα αστυνομικά. Εσείς δεν είπατε πριν, κύριε Υπουργέ, ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό τμήμα σε κάθε πόλη και δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό γιατί δεν μπορούμε να το αντέξουμε και οικονομικά? Εσείς το είπατε αυτό. Δεν είναι μόνο για λόγους οικονομικούς, είναι και γιατί ήταν αραχνοήφαντα αυτά τα τμήματα, δηλαδή είχαν ισχνό δυναμικό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το θέμα δεν είναι να έχεις ένα κτίριο με μια σημαία, το θέμα είναι να έχεις και κόσμο μέσα σε αυτό το κτίριο που να μπορεί να εξυπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες. Πάντως, αν μαζέψουμε τους αστυνομικούς, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε υπηρεσίες φύλαξης προσώπων, εγώ δεν είπα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις χώρες του πλανήτη τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να τους παρέχεται μια ασφάλεια γιατί κατέχουν κάποιες θέσεις. Αλλά εδώ υπάρχουν συναδελφοί μου δημοσιογράφοι, κύριε Υπουργέ, οι οποίοι έχουν συνοδεία αστυνομικό. Υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν συνοδεία αστυνομικό. Και αν θέλετε κάτι δίαν, μπορώ να σας το πω. Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το όνομά μου. Δεν είναι απαράδεκτο αυτό να έχει ο Παπαδάκης, ο δημοσιογράφος, τρεις αστυνομικούς να τον φυλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κάνει το κέφι του και να πηγαίνει να πίνει καφέ στο Κολονάκι? Κύριε Παπαδάκη, ποιος άλλος υπουργός μείωσε κατά 700 τους αστυνομικούς οι οποίοι φύλαταν υψηλά, εντός εισαγωγικών υψηλά πρόσωπα τέτοιας μορφής που λέτε αυτή τη στιγμή και ξέρετε τι κριτική και χτυπήματα κάτω από τη μέση δέχτηκα εγώ από συναδέλφους σας επειδή τους αφαίρεσα τους αστυνομικούς? Καλά κάνατε και τους αφαιρέσατε. Καλά κάνατε και τους αφαιρέσατε κατά την άποψή μου και αν θέλουν να έχουν προστασία να πάνε να πληρώσουν. Πάντως, για να έχουν προστασία. Πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ, για τις συνενώσεις στα αστυνομικά τμήματα. Πάρα πολλά από όλη την περιφέρεια μας. Θέλουν από την Αρτέμιδα στη Λούτσα που πήγε, λέει, στα Σπάτα, μας έχουν ρημάξει, λέει, στο κλέψιμο εδώ στη Βραβρώνα. Μας θέλουν και άλλα μηνύματα. Μήπως χρειάζεται να επανεξετάσετε όλη αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, οι όποιες αλλαγές ή όποιες αποφάσεις παίρνονται δεν γράφονται στο γρανίτι και μένουν για τα επόμενα χίλια χρόνια. Προφανώς εάν δούμε ότι χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις αυτές θα γίνουν. Κύριος στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και ασφάλεια του πολίτη. Αλλά ξέρετε και κάτι, τα πολλά αστυνομικά τμήματα χωρίς στελέχωση δεν εξυπηρετούν. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε εξορθολογισμούς και συγχωνεύσεις τέτοιας μορφής, όχι για λόγους οικονομικούς κύρια όπως είπε ο συναδελφός σας, αλλά για να υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση και καλύτερη αποτελεσματικότητα. Οπότε τώρα θεωρείτε ότι υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση και καλύτερη αποτελεσματικότητα? Να μην εκλάβω σαν ηρωνική την ερώτηση. Όχι, όχι, ερώτηση, 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 κύριε Υπουργέ, μην το παρεξηγείτε. Ερώτηση. Ερώτηση. Πιστεύω ότι καταρχάς οι συγχωνεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι αν ολοκληρωθούν θα υπάρχει καλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Εάν δεν υπάρχει κάπου, θα επανέλθουμε στο προηγούμενο σχήμα. Πάντως, το θέμα της αποφυλάκησης λόγω του συνωστισμού
Την αποσυμφόρηση των φυλακών. Πρέπει να το ξαναδείτε, κύριε Υπουργέ. Λένε πολλοί πολίτες. Οι αστυνομικοί το λένε. Τους συλλαμβάνουμε και μετά, πάλι, μετά από λίγο καιρό τους ξαναβρίσκουμε. Διαμαρτύρονται οι αστυνομικοί ότι αυτούς τους οποίους συλλάβανε. Τους ξαναβρίσκουμε μπροστά τους. Και έχει αποφαρθεί η δικαιοσύνη, τους ξαναβρίσκουν μπροστά τους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Θα ξαναγυρίσω σε αυτό που είπα στην αρχή. Καταρχάς είναι θέμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά. Όχι, είναι και θέμα όμως. Να διαμαρτυρηθείτε όμως και εσείς, να τους πείτε, ρε παιδιά, τι κάνετε. Είναι και θέμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Γιατί αν η δύναμη των αστυνομικών λέει ότι ξέρετε κάτι, εμείς τους πιάνουμε, τους στέλνουμε στη δικαιοσύνη, καταδικάζονται και μετά από 4-5 μήνες αυτοί είναι έξω. Αντιλαμβάνεστε, αυτοί τώρα οι Γεωργιανοί. Αν μετά από 5-6 μήνες είναι έξω με το σίδερο. Αλλάξει, νομίζω. Αυτή ήταν η αγωνία και της γυναίκας. Μας μίλησε προηγουμένως. Λέει συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία που τους συνέλαβε. Μπράβο στα παιδιά. Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν αυτούς τους ξαναβγάλουν μετά από 6 μήνες, θα ξανασιδερώσουν άλλη γιαγιά. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν έχουμε καθεστώς σαν κάποιες χώρες που κόβουν χέρια και πόδια σε όποιον. Κάνει κάποια παράβαση ή κάποιο έγκλημα. Δίνουμε πάντα. Όταν αυτοί κόβουν χέρια και πόδια όμως. Δυνατότητα σε κάποιον να γίνει καλύτερο άνθρωπο. Όταν αυτοί κόβουν χέρια και πόδια, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν είπα να είμαστε σκληροί, αλλά όταν οι ίδιοι αυτοί που έχουν διαπράξει ένα αδίκημα το επαναλάβουν, σας είπα. Το χαρακτηριστικό αυτό με το σίδερο. Αύριο μεθαύριο αυτό θα ξαναβγεί έξω. Βλέπετε τι γίνεται. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει η αστυνομία και το Υπουργείο αυτό να αρχίσει να μιλάει και για τη δικαιοσύνη και για άλλα θέματα. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα και στον εγκληματία να διορθώνεται. Πρέπει να είναι αυστηρή η δικαιοσύνη στις περιπτώσεις ιδιαίτερα ιδεχθών εγκλημάτων όπως είναι αυτή που αναφέρατε. Αλλά η δικαιοσύνη κάνει όμως τη δουλειά της. Δεν θα πω εγώ πώς πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, για το θέμα της αυτοδικίας, είδατε ότι είχαμε τον Άγιο Αθανάσιο τη δράμα σε αυτή την περίπτωση ενός πολίτη, ο οποίος και στο παρελθόν για να προφυλάξει την περιουσία του. Βέβαια εκεί ήταν τότε σε άμυνα. Είχαμε ανταλλαγή πυροβολισμών, γι' αυτό και είχε αθωθεί. Τώρα δεν είχε το. Τώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έχει ο καθένας από μία καραμπίνα στα χέρια του για να προστατεύσει την περιουσία του, τότε πραγματικά μιλάμε για ζούγκλα. Αλλά όμως από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολίτες που λένε συμφωνώ μαζί σας ότι ζούγκλα θα γίνουμε, αλλά. Μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε γιατί φτάνει ο άλλος σε αυτό το σημείο να σηκώσει ένα όπλο και να χτυπήσει. Κύριε Παπαδάκη, ο καλύτερος σύμβουλος για όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλήγει από ένα περιστατικό, ο οποίος έχει αγανακτήσει γιατί έχει προβλήματα στην περιοχή του. Πρέπει να δούμε συνολικά τα ζητήματα, πρέπει να δούμε τα ζητήματα της δικαιοσύνης και αποκλείοντας φυσικά την αυτοδικία. Σας είπα πριν και την άποψή μου και για την περίπτωση του Ευαγγελισμού και για τη σοβαρότερη περίπτωση που αναφέρατε. Η αυτοδικία και απαγορεύεται σε κανένα. Μια πολιτισμένη κοινωνία δεν μπορεί να είναι αποδεκτές κινήσεις και πράξεις αυτοδικίας. Το οργανωμένο κράτος πρέπει να αντιμετωπίζει αυτόν που παρανομεί και όχι ο καθένας να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Νομίζω όμως ότι δεν χαρακτηρίζεται η κοινωνία μας από πράξεις αυτοδικίας, δεν χαρακτηρίζεται η κοινωνία μας και ο τόπος μας από παραβατικότητα, εγκληματικότητα και ανομία. Ίσα-ίσα αυτή τη στιγμή που υπάρχει έξαρση στις φωνές περί ανομίας, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την αστυνομία. Ας δούμε τα ρεαλιστικά, την πραγματική κατάσταση, ας δούμε με ρεαλισμό το πώς ενεργεί η ελληνική αστυνομία, αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν ημέρα και νύχτα, και ας μην τους αδικούμε τουλάχιστον. Βέβαια τους έχουμε αδικήσει με τους μισθούς και τα μέσα τα οποία είναι εξοπλισμένοι. Αυτό είναι αλήθεια. Ξεχαρβαλωμένα αυτοκίνητα. Και πολλά τέτοια μηνύματα. Πληρώνουν για να εκπαιδεύονται. Βενζίνη βάζουν από την τσέπη τους. Σφαίρες πληρώνουν από την τσέπη τους. Αλεξής Φραγγελέκα από την τσέπη τους. Αυτά μας λένε δηλαδή αστυνομικοί, μας στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή, κύριε Υπουργέ. Καλά, εντάξει. Κόψτε και κάτι από αυτά. Αλλά η πραγματικότητα είναι. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ και έχουμε δείξει πόσο δύσκολα δουλεύουν οι αστυνομικοί δηλαδή. Μα σας το είπα εγώ ότι έχουν αδικηθεί όσον αφορά τους μισθούς. Πάντως, σας το λέω εγώ
ότι θα έπρεπε η κατάστασή τους να είναι πολύ καλύτερη. Αλλά σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, εκεί έχω την παρατήρησή μου, γιατί όταν από το 2004 μέχρι τώρα είχαν αγοραστεί μόνο ελάχιστα αυτοκίνητα και δεν είχε γίνει καμία προσπάθεια, ενώ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και δόθε, και αυτή τη στιγμή εμείς αναπροσανατολίζοντας ευρωπαϊκά κονδύλια προσπαθούμε και τον επόμενο μήνα αγοράζουμε αυτοκίνητα. Μάλιστα. Αγοράζουμε μακάρι. 400 αυτοκίνητα. 400, αυτά μακάρι, μπορούμε τώρα. Μακάρι. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, ανεξάρτητα από τα στατιστικά στοιχεία τα οποία μας αναφέρετε, υπάρχει μια αίσθηση στην κοινωνία ότι όντως όχι κινδυνεύουμε, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο, αλλά ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο άλλος το εκμεταλλεύεται για να σας κάνει αντιπολίτευση και εσείς το παρουσιάζετε ρόδινα, μας λένε οι φίλοι μας. Καθόλου ρόδινα. Η αλήθεια είναι ότι ίσως λένε κάποιοι όταν δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς ζούμε εμείς σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό μας λένε για τα νησιά, ζούμε εμείς σε περιοχές που έχουν κλείσει αστυνομικά τμήματα. Μεγάλη λέει αύξηση της εγκληματικότητας. Πώς ζούμε εμείς όταν θα πρέπει να κυκλοφορήσουμε νυχτερινή ώρα μια γυναίκα μόνη της ή ένας άντρας μόνος του. Σίγουρα. Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, υπάρχει αυτό το αίσθημα και δεν είναι για προπαγανδιστικούς λόγους. Ούτε για να χτυπήσουν το πρόσωπο το δικό σας, αλλά ούτε και για να ενισχύσουν την αντιπολιτευτική διάθεση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει αυτό το γενικευμένο αίσθημα και θα πρέπει να το δείτε. Ναι, θέλετε να πείσετε και όχι να πείσω. Μας ακούνε ότι υπήρχε μια κατάσταση ρόδινη, αγγελικά πλασμένη και τώρα όλα κινδυνεύουν. Είναι λάθος να το λέτε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Δεν είπαμε καθόλου κάτι τέτοιο. Αυτή, ξέρετε, ούτε για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Μάλιστα, εμείς κρινόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σας είπαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν όλα υπέροχα και κυκλοφορούσαμε. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για στατιστικά στοιχεία, δηλαδή τι έγινε πριν από δύο χρόνια ή πριν από τρία χρόνια, όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση στον Έλληνα πολίτη. Το κράτος έχει συνέχεια. Να καταργήσουμε τους αριθμούς και να αφαιθούμε στην αίσθηση. Οι αριθμοί δείχνουν την πραγματική κατάσταση, οι αριθμοί πραγματικοί και η αίσθηση του πολίτη και μέσα στην Αθήνα και τουλάχιστον εγώ εκεί που ζω περπατάω και περπατάω και μόνος μου πολλές φορές τώρα και βλέπω την κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα σε υποβαθμισμένες περιοχές. Να υπενθυμίσω τι γινόταν στη Δυτική Αττική που δεν μπορούσε ούτε περιπολικό να μπει σε ολόκληρες περιοχές και ποια είναι η κατάσταση μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Αυτά όλα δεν σημαίνουν ότι έγιναν αγγελικά πλασμένοι αυτοί οι τόποι. Χρειάζονται πάρα πολλές ενέργειες, χρειάζονται πάρα πολλές δράσεις και όχι μόνο αστυνομικές. Δεν λύνονται όλα τα ζητήματα με αστυνομικό τρόπο. Κύριε Υπουργέ, λένε και για τα περιστατικά μέσα στα πανεπιστήμια που έχουμε διάφορα φαινόμενα το τελευταίο διάστημα και εκεί τι πρέπει να γίνει. Ναι, υπάρχουν προβλήματα και υπήρχαν και στα πανεπιστήμια και παντού. Είπατε το τελευταίο διάστημα, θα το αμφισβητήσω αυτή τη φράση, αλλά ότι υπήρχαν προβλήματα και υπάρχουν, υπήρχαν και παντού. Κανένας δεν το αμφισβητεί ότι υπήρχαν. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι τι γινόταν πριν, τι γίνεται τώρα, έτσι, για τα συγκριτικά στοιχεία. Είναι το πόσο αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης. Και εκεί θα πρέπει όλοι να στοχεύσουμε. Κύριε Υπουργέ, μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Διαβάζουμε στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και όταν μάθανε οι φίλοι μας ότι θα είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι αυτά τα οποία ήρθαν μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας για τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αβγενάκη. Σχετική με εμπλοκή του σε κάποιες... εμπλοκή του. Παρέμβασή του σε κάποιες διαδικασίες με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στον χώρο της παραβατικότητας. Έχετε άποψη επί του θέματος? Για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν θα ήθελα να αναφερθώ, ακόμη κι αν θεωρηθεί ότι θα με βόλευε για να κάνω κομματική αντιπολίτευση, όμως θα πρέπει όλες αυτές οι περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά με διάφορα, διάφορα κυκλώματα, θα πρέπει να ερευνώνται άσχετα ποιος μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα. Εγώ όμως δεν θέλω να μιλάω για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν θέλω να προδικάζω για κανέναν πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε.